Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση, τα πολύ επικίνδυνα γεγονότα που συμβαίνουν τελευταία περίοδο και στην γειτονιά μας, αλλά και στα σύνορα της χώρας μας, πρέπει με νυφαλιότητα να τα αντιμετωπίσουμε. Η μεγάλη εικόνα πάντως και το πρόβλημα, αν θέλετε, σε σχέση και με τους 13.000 πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σύνορα, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα. Πρόσφυγες, λέτε εσείς. Τι θα πω, πρόσφυγες. Γιατί το ρεπορτάζ μας λέει για μετανάστες. Κοιτάξτε τώρα, επειδή έχει διασταλεί τόσο πολύ η έννοια του πρόσφυγα, τόσο πολύ, και εμείς επιμένουμε στην αντίληψή μας ότι κατά βάση πρόκειται για πρόσφυγες, είτε προέρχονται από αμυγώς εμπόλεμες περιοχές, είτε από περιοχές οι οποίες έχουν και τα προηγούμενα χρόνια πληγή από επεμβάσεις και εμφυλίους πολέμους. Για παράδειγμα, τώρα είναι ένα ερώτημα αν το Αφγανιστάν. Ναι, αλλά δεν είναι από τη Συρία, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, το είδαμε όλοι. Αυτό, γιατί αυτό ο Ερντογάν επικαλείται αυτό σας λέω, ότι ναι, θα ανοίξω τα σύνορα γιατί μου έρχονται κύματα από τη Συρία. Γι' αυτό σας λέω κιόλας ότι δεν έχει να κάνει μόνο, δεν είναι μόνο ο Σύριος πρόσφυγας κατά τη γνώμη μας, αλλά να το συζητήσουμε αργότερα, να μπούμε λίγο στην ουσία του επιχειρήματός μου. Να πω το εξής λοιπόν, ότι το βασικό πρόβλημα αυτή την περίοδο είναι το εξής, ότι καλούμαστε να διαχειριστούμε, είδατε και τα γεγονότα στα νησιά μας, στη Λέσβο, στη Χίο κτλ. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει μια κατάπτυστη συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας, η οποία μετατρέπει τα νησιά μας σε αποθήκες ψυχών. Τη συμφωνία λέτε Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ναι, τη δήλωση. Ναι. Ναι, ναι. Είτε με ανοιχτά είτε με κλειστά hot spot. Το βασικό πρόβλημα τώρα είναι να απεκλωβιστεί όλος αυτός ο κόσμος και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να μιξοκλαίει για τους πρόσφυγες και να ανοίξει τα σύνορά της με αναλογικότητα. Γιατί δεν μπορεί ένας χιλιάδες κόσμου να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στα νησιά μας. Mm-hmm. Είναι συμφωνία που υπεγράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει να υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά με τα τσαλιμάκια και με όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Που πραγματικά παίζει παιχνίδια επικίνδυνα στις πλάτες αυτών των ξεριζωμένων ανθρώπων, ακριβώς επειδή η Τουρκία γίνεται μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Με τις πλάτες των Αμερικάνων παρεμβαίνει και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρεμβαίνει στη Βόρεια Συρία. Με τις πλάτες των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα και οξύνει την αντιπαράθεση με τη Ρωσία για τα δικά της συμφέροντα. Φυσικά η Ρωσία παρεμβαίνει και αυτή στη Βόρεια Συρία. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε και να λέμε Ελλάδα δύναμη σταθερότητας και τώρα το 2020 και πριν 2 χρόνια και πριν 3 χρόνια και ασφάλειας όταν. Για τον πόλεμο στη Συρία και για τους πρόσφυγες για τους οποίους είμαστε ευαίσθητοι όλοι, η Ελλάδα δίνει τη Σούδα, δίνει μια σειρά περιοχές και πόλεις και στρατιωτικούς χώρους της χώρας μας, προκειμένου από εκεί να φεύγουν ενατοϊκά αεροπλάνα και drones για να βομβαρδίζουν. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα είναι να αμφισβητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση η Συμφωνία του Δουβλίνου και να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες με πρόσληψη προσωπικού ακατάλληλου, προκειμένου να επισκεφτούν οι διαδικασίες για τα ζητήματα της παραχώρησης ασύλου. Φυσικά με άμεση προϋπόθεση να κλείσουν εδώ και τώρα όλα σε ανοιχτές οι κλειστές δομές στα νησιά μας, να μεταφερθούν στην ενδοχώρα οι άνθρωποι αυτοί σε ανοιχτές δομές και όχι και πάλι σε κλειστές, προκειμένου γρήγορα ή να πάνε στη χώρα που θέλουν να πάνε, γιατί αυτό είναι, το ξέρουμε όλοι μας αυτό εδώ και χρόνια. Δεν γίνεται αυτό, πριν από ένα λεπτό σας το είπε και ο κύριος Αθανασίου. Εδώ είναι η εθνική συνεννόηση. Λοιπόν, έχετε τα ίδια επιχειρήματα. Μου το είπε ο κύριος Αθανασίου. Όχι, δεν είναι εθνική συνεννόηση. Είναι συμφωνία που έχει υπογράψει η Ευρώπη με την Τουρκία. Μα είμαστε δεσμευμένοι. Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω να αμφισβητηθεί. Κοιτάξτε τώρα. Μια ζωή δεδικασμένα. Θα έχουμε και τετελεσμένα. Εντάξει, είναι άμεσο το πρόβλημα. Εντάξει, μα αυτό το άμεσο πρόβλημα η ελληνική κυβέρνηση κάπως πρέπει το 16, να. Το 16. Ελάτε, κύριε, παρακαλώ. Ο κύριο Ιωαννίδη έχει το λόγο να ολοκληρώσει. Ελάτε, κύριε. Το σχέδιό σα είναι πολύ συγκεκριμένο. Κρίθηκε κιόλα. Οι νησιώτε και εμπράκτο το αμφισβήτησαν. Τώρα, μην λέμε πράγματα τα οποία όχι δεν στέκουν, αλλά αν είναι να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία συνεχώς βαίνει προς το χειρότερο και να λέμε δεν γίνεται και δεν γίνεται, εντάξει, το 15 λέγαμε δεν γίνεται αυτό, το 16 δεν γίνεται αυτό, φτάσαμε στο 20. Και είναι κριτική κατάσταση και συσσωρεύεται. Ακριβώς λοιπόν σε μια δύσκολη κατάσταση απαιτούνται και πιο θαραλέες αποφάσεις. Και εμείς ακόμα λέμε αυτό. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να αμφισβητήσει την Συμφωνία του Δουβλίνου. Μάλιστα. Γίνεται, δεν γίνεται. Μου επιτρέπετε, κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.